Κύριε Βουλευτά, θέτετε πολύ σωστά ένα τεράστιο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα, διότι όλη αυτή η μεγάλη αλλαγή που σχεδιάζουμε να κάνουμε στο θέμα της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, για λόγους που έχουν εξηγηθεί πολλές φορές και δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο γι' αυτό, δεν θα μπορέσει να γίνει με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό το οποίο θέτεται πολύ ορθά, ότι δυστυχώς πάρα πολλές επιχειρήσεις, ενώ πιέζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορούν να προμηθευτούν τέτοια μηχανήματα, διότι είναι εκτός συστήματος τραπεζικού, επειδή έχουν ενταχθεί στο Ντιρεσία ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τραπεζικές τους υποχρεώσεις. Το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι και όσοι ακόμα μπορούν να ενταχθούν, εάν συνεχίσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και στα χρέη προς την εφορία και στα χρέη προς την τράπεζα, ό,τι εισπράττουν μέσω των POS που θα εγκατασταθούν αφού επιτραπούν, την επόμενη μέρα το πρωί θα πηγαίνει η τράπεζα ή η εφορία και θα κατάσχει από τους λογαριασμούς αυτούς τα σχετικά ποσά. Τα γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα, δεν έχουμε διάθεση να τα περιγράψουμε, έχουμε διάθεση να τα λύσουμε και θα φέρουμε νομοθετικές ρυθμίσεις για αυτά τα ζητήματα που θα λύνουν πρώτον το ζήτημα της δυνατότητας εγκατάστασης POS από όλες τις κατηγορίες των φορολογούμενων. Και μάλιστα σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε από τις αρχές του έτους να γίνεται υποχρεωτική η ύπαρξη τέτοιου μηχανήματος σε όποιον ξεκινάει να κάνει έναρξη μιας επιχείρησης. Δεύτερον, να φέρουμε άλλη διάταξη με την οποία θα υπάρχει η δυνατότητα του ακατάσκετου για τις τράπεζες και το δημόσιο από τους λογαριασμούς αυτών των χρημάτων, διότι διαφορετικά δεν θα πετύχει αυτή η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να κάνουμε για λόγους που έχουμε εξηγήσει. Δηλαδή ενός λογαριασμού στον οποίο θα έχει ως έσοδο τα χρήματα που θα έχει από το POS ή από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της επιχείρησης που γίνονται μέσω των τραπεζών, και ως έξοδο αυτός ο λογαριασμός θα έχει ό,τι καταναλώνει με την ειδική κάρτα που θα έχει επιχείρηση για επαγγελματικές δαπάνες ή ό,τι καταναλώνει για ό,τι ξοδεύει για ηλεκτρονικές συναλλαγές για να πληρώνει οι προμηθευτές της. Πρέπει να πάμε σε αυτές τις αλλαγές εάν θέλουμε να πετύχει αυτό το σύστημα. Και πρέπει να αλλάξει νοοτροπία πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Οικονομικών και μετά και οι τράπεζες, και εκτός από αυτό να δώσουν και ανταγωνιστικές χρεώσεις. Μας έχουν καταγγελθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πάει άλλος να πληρώσει ένα λογαριασμό της ΔΕΗ μέσω διαδικτύου αξίας 33 ευρώ και του παίρνει προμήθεια η τράπεζα 5 ευρώ. Πάει σε άλλο τραπεζικό κατάστημα να πληρώσει με την κάρτα του το λογαριασμό της ΔΕΗ και του παίρνουν προμήθεια 0,30 ευρώ. Αυτά ανήκουν στο χτες, πρέπει να σταματήσουμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο.